Με φωνητικούς και κινησιολογικούς αυτοσχεδιασμούς, οι σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Νότος έσπασαν συμβολικά σήμερα την παγερή σιωπή του lockdown στο Ηράκλειο. Με το χώρο του θεάτρου, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού γενικότερα να βρίσκονται σε βαθύ κόκκινο, οι σπουδαστές της σχολής επέλεξαν να βγουν σήμερα έξω από την εκπαιδευτική πλατφόρμα και να εμφανιστούν ζωντανά με σύντομα καλλιτεχνικά δρώμενα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι ότι είμαστε επηρέαστοι από όλα τα γεγονότα, αλλά και ένα μήνυμα είναι υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά και με ασφάλεια, οπότε κάντε κάτι γι' αυτό. Το θέατρο είναι ομαδική δουλειά, δεν μπορεί το Zoom να κάνει ομαδική δουλειά και ξεκινάει με τον άλλον. Όταν είμαστε όλοι μαζί, μόνο τότε μπορεί να γίνει κάτι. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σήκωσαν πανό, άρθρωσαν φωνή και όρθωσαν ανάστημα ενάντια σε κάθε είδους κακοποίηση και κατάχρηση εξουσίας από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, διαδηλώνοντας ακόμη την αντίθεσή τους στο παρατεταμένο κλείσιμο των σχολών δραματικής τέχνης όλης της επικράτειας. Μια επιλογή που, όπως είπαν, υπονομεύει την καλλιτεχνική εκπαίδευση εν γέννη. Θέλουν να διαμαρτυρηθούν στο Υπουργείο γιατί δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για τον πολιτισμό και για τις σχολές, ώστε να λειτουργήσουν και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την χρονιά τους χωρίς προβλήματα και χωρίς τηλεδιασκέψεις. Να δείξουμε ότι μπορούμε με μέτρα και αποστάσεις να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας κανονικά. Ο κύκλος σπουδών μέσω Zoom θεωρούμε ότι έχει λήξει. Έχουμε κάνει αρκετά θεωρητικά μαθήματα. Έχουμε υπεραναλύσει ό,τι μπορούσαμε να αναλύσουμε και με αυτό το δρόμενο θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει τρόπος να γίνουν τα μαθήματα στις δραματικές. Θα ξαναβρεθούμε μια μέρα. Οι καλλιτέχνες της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Νότος που είχαν προαναγγείλει τη σημερινή πρωτοβουλία δεν προσκάλεσαν τον κόσμο να τους παρακολουθήσει, αλλά να τους ακούσει.